Κυριάκος Παπαγιωάννη. Κυριάκο, σπουδαία νίκη σήμερα. Πώς το έζησες? Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε πίσω το σκορ όσο μπορούσαμε. Μαζί με άλλον το στόπερ. Δεχτήκαμε δύο γκολ που δεν έπρεπε να δεχτούμε κατά άποψη μου. Μέσα από λάθη. Αλλά εντάξει, ευτυχώς κρατήσαμε. Πού δουλέψατε αυτή την εβδομάδα ώστε να χτυπήσετε μια ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ? Πρώτα απ' όλα προγραμματισμός μας δούλεψε στο πόρος εμάς. Mm-hmm. Και δούλεψαμε λίγη τακτική. Αυτό. Ποιο πιστεύω ήταν το κλειδί για την νίκη? Το πάθος. Όσο αφορά εσένα, κάποιες στιγμές που θυμάσαι περισσότερο από το παιχνίδι? Τώρα στα τελευταία λεπτά που δείξαμε πολύ μεγάλο πάθος. Πίσω πέσαμε πολλά δυνατά. Προσωπικά που αφιερώνεις αυτήν την επιτυχία? Και εγώ, όπως είπε ο πορτέρ μας ο Στέφανο, παγωρίζει την ομάδα για να συνεχίσει άλλο άθλημα και στον προπονητή μας. Όσον αφορά τους προσωπικούς σου στόχους φέτος, πού θέλεις να βελτιωθείς και ποια πιστεύεις ότι είναι τα καλά σου στοιχεία? Προσωπικά θέλω να καταφέρω να μπω στην εθνική. Και θέλω να βελτιώσω το σωματόδιο μου. Να βελτιώσω λίγο την αμία μου, επειδή δεν είμαι καθαρό με στόπερ. Πού παίζεις και ποια είναι τα καλά σου στοιχεία πιστεύεις? Αγωνίζομαι στην στόπερ και στο κέντρο, όλες τις θέσεις του κέντρου. Αλλά επειδή έχω το σωματόδιο μου, είμαι προπονητής μου να λύσω στο στόπερ. Κάποιος έτσι αγαπημένος παίχτης, Κύπριος, ξένος, ότι... Αρέσκει με την ομόνια ο Αλέξ Σουάρες και ο Τόνι Κροσπιεράρ. Όσο αφορά το στόχο της ομάδας σου, πιστεύεις ότι αυτή η νίκη αποδεικνύει ότι η βαθμολογική θέση σας είναι για πιο ψηλά? Σίγουρα είναι για πιο ψηλά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα ατυχές αποτέλεσμα που μας πείσμωσε. Ήρθαμε σήμερα και δείξαμε και είμαστε. Όσο αφορά τον προπονητή σου, είναι ένας νέος προπονητής. Πρόσφατα σταμάτησε από το ποδόσφαιρο. Τι σας μεταφέρει ο Νίκος Νικολάου σαν ποδοσφαιριστής κιόλας? Προσπαθεί να μας μεταφέρει γενικώς πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον αγωνιστικό χώρο. Μας μαθαίνει να συμβαδόμαστε στον αντίπαλο. Και πάντα δίνουν τα πάντα μες στο γήπεδο.